Είμαστε στο χώρο μπροστά από την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Μιλάμε για την εκστρατεία που έχει αναλάβει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ενημέρωσης του κοινού σε σχέση με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Είναι τραγικό κάθε χρόνο να θρυνούμε δεκάδες θύματα, 180 περίπου χάσαμε πέρυσι, αλλά και πάρα πολλούς που ασθενούν σοβαρά με την γρήπη, από τη γρήπη, διότι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Οι ενδείξεις τις οποίες έχουμε πει είναι πάρα πολύ απλές. Οποιοςδήποτε άνθρωπος πάνω από 55-60 χρονών πρέπει να κάνει τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, έτσι εντελώς αδρά. Και επίσης υπάρχουν και ειδικές κατηγορίες όπως οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες υγείας. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε τουλάχιστον φέτος να πιάσουμε έναν αριθμό κοντά στα 3 εκατομμύρια εμβολιασμένους πολίτες, διότι αυτός είναι ο μαγικός αριθμός που θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα τείχος κατά της γρήπης και να μην θρυνούμε θύματα και να μην έχουμε και κατάληψη των μονάδων στις εντατικές θεραπείες από βαρέως πάσχοντες από τη γρήπη. Παρακαλούμε όλους τους πολίτες που ανήκουν στις κατηγορίες εκείνες που πρέπει να εμβολιαστούν να προσέλθουν, σχεδόν δεν κοστίζει τίποτα το εμβόλιο, αναγράφεται, συνταγογραφείται για να υποβληθούν στον εμβολιασμό εναντίον της γρήπης έστω και τώρα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, διότι μπαίνουμε στην περίοδο που θα ενεργοποιηθεί ο ιός λόγω του κρύου. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι πολλοί κόσμος αποφεύγει να κάνει το εμβόλιο? Είναι κακή πληροφόρηση, είναι κατάλοιπα του παρελθόντος, τι είναι? Όπως και σε πολλούς άλλους εμβολιασμούς, για να αναφερθώ τώρα τελευταία και στο εμβόλιο που έγινε ολόκληρη φασαρία για τον ιό των κονδυλωμάτων, πάντα υπάρχει μια φημολογία που αναπτύσσεται από μη επιστημονικά κέντρα, η οποία αποτρέπει τον κόσμο με τη δικαιολογία ότι αυτή είναι ανακάλυψη πολυεθνικών εταιριών ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Δεν είναι καθόλου έτσι και να ξέρουμε ότι ο εμβολιασμός ίσα ίσα είναι αυτός που εξοικονομεί πολλαπλάσια χρήματα γιατί εμποδίζει το να νοσήσεις. Υπάρχει επάρκεια εμβολίων και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που ενδιαφέρεται να το κάνει? Ευτυχώς υπάρχει επάρκεια εμβολίων, έχουν εισαχθεί όλα τα εμβόλια που είναι με τα καινούργια στελέχη του ιού, κυρίως τα στελέχη ΙΤΑ, ΙΤΑ 1-1, ΙΤΑ 1-5 κλπ. Υπάρχει επάρκεια στη χώρα μας, συνταγογραφούνται τα εμβόλια. Είναι πολύ σημαντικό ότι ελάχιστες είναι οι αντενδείξεις που υπάρχουν για να μην κάνει κάποιος το εμβόλιο, οι οποίες αναφέρονται και αναλυτικά. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη μπορώ να πω ότι τώρα που κάνουμε την εκστρατεία είμαστε καθυστερημένοι. Έπρεπε ήδη να έχουμε εμβολιαστεί. Η περίοδος έξαρσης της γρήπης ποια είναι ακριβώς και ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα? Ξέρουμε ότι κυρίως οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι αυτές που ευνοούν τη μετάδοση του ιού. Επομένως λοιπόν την έξαρση της γρήπης την περιμένουμε τις τελευταίες μέρες του Γενάρη και Φλεβάρη. Και να ξέρουμε ότι τα πρώτα συμπτώματα που διαφοροποιούν και την βαριά γρήπη από τους καινούργιους ιούς ΙΤΑ 1-1 κλπ. Από το κοινό κρυολόγημα είναι οι αρθραλγίες και μυαλγίες σε όλο το σώμα πέρα από τον ψηλό πυρωτό με ρίγος. Ενώ το κοινό κρυολόγημα, όπως ξέρουμε όλοι, κάνει μια απλή καταρροή χωρίς να επηρεάζει τη γενική μας κατάσταση. Ναι. 868.641. Μη λογαριάζεις, δεν θα το βρεις. 868.641 άτομα ενώσισαν πέρυσι από τον ιό της γρήπης. 435 σοβαρά κρούσματα. 408 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και 197 μας άφησαν χρόνους. Και όλα αυτά γιατί δεν κάναν ένα εμβόλιο. 5 λεπτά. Χωρίς κόστος. Κατάλαβες, να πας να κάνεις το εμβόλιο. Τώρα. Μία σύσταση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.